Προχθές ήταν η Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικού για τον ΟΗΕ, είναι τριήμερος ο εορτασμός και σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο, θα ήταν μια πρώτη τάξεως ευκαιρία να μιλήσουμε με εκπαιδευτικούς που υπό συνθήκες δύσκολες ή εν πάση περιπτώσει ασυνήθιστες προσφέρουν έργο. Ελάτε λοιπόν να συνδεθούμε με την Ερικούσα. Την Ερικούσα τη διαβάζετε σε ταξιδιωτικά ένθετα συνήθως ως έναν άγνωστο μικρό παράδεισο του Ιωνίου. Δεν ξέρω πώς είναι τέτοια εποχή. Η κυρία Αποστολία Ρούση που είναι μαζί μας όμως είναι δασκάλα στο δημοτικό εκεί. Καλημέρα σας κυρία Ρούση. Καλημέρα. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπου ακούω τη φωνή σας και σκέφτομαι, θα ήθελα πολύ να σας είχα δασκάλα. Δεν είχα τόσο γλυκές. Ήταν λίγο, ευχαριστώ, πιο αυστηρές. Πείτε μας λίγο, καταρχάς πόσο κόσμο έχει η Ερικούσα, πόσα σχολεία, πόσους μαθητές, τι τάξεις. Ναι, ναι. Λοιπόν, η Ερικούσα είναι ένα ακριτικό νησάκι που βρίσκεται πάνω από την Κέρκυρα, ανήκει στα Διαπόντια νησιά. Και την τονίζω λάθος, την είπα Ερικούσα, ή είναι και τα δύο. Ναι, ναι, είναι στα γραπτά, συνήθως αναφέρεται σαν Ερικούσα, αλλά εδώ οι τοπικοί μου έχουν επισημάνει Ερικούσα. Ωραία, Ερικούσα λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν, ανήκει στα Διαπόντια νησιά, μαζί και με το Μαθράκι, τους Οθωνούς. Είμαστε στο ακριτικό δυτικό βόρειο μέρος της Ελλάδος μας. Από την πόλη της Κέρκυρας απέχουμε 2,5 ώρες με το καραβάκι. Είναι μακριά. Είναι μία απόσταση, ναι. Στο νησί υπάρχει δημοτικό σχολείο με μεγάλη ιστορία, το οποίο δόξα τω Θεώ λειτουργεί όλα τα χρόνια με κάποια μικρά κενά. Έτσι λοιπόν πέρυσι έγινα μόνιμη εδώ, στο νησάκι, και έτσι ξεκίνησε η πορεία μας. Πόσους μαθητές έχετε φέτος? Πέρυσι είχαμε 3, φέτος έχουμε 2, 2 αδέρφια. Που είναι στο δημοτικό, είναι οι μόνοι μαθητές? Ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Είναι ένα αγόρι, η αδερφή του, μετά 6η και 4η. Φέτος είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, αυτό θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί ήρθα εδώ με την οικογένειά μου και τα δύο μου βιολογικά παιδιά. Mm-hmm. Και καταφέραμε να ανοίξουμε και ένα νηπιαγωγείο με τα δύο μου βιολογικά παιδιά. Α, μάλιστα, που είναι τα μοναδικά παιδιά που πηγαίνουν στο νηπιαγωγείο στο νησί. Ναι, ναι. Mm. Και για μας, και πιστεύω για όλο το χώρο της εκπαίδευσης και όχι μόνο, είναι τόσο σημαντικό. Γιατί η εκπαίδευση έρχεται εδώ, στο ακριτικό αυτό νησάκι, φέρνει εκπαιδευτικό για όσους κι αν είμαστε. Σας προβληματίζει, κυρία Ρούση, εσείς είστε εκπαιδευτικός, ξέρετε και την εκπαιδευτική διαδικασία και έχετε σπουδάσει το αντικείμενο. Σας προβληματίζει που, ας πούμε, τα παιδιά σας θα μεγαλώσουν σε ένα περιβάλλον χωρίς παιδιά που μπορούν να συναναστραφούν ή χωρίς πολλά παιδάκια? Ή σας προβληματίζει η κοινωνικοποίηση? Σκέφτεστε ότι πρέπει να φύγετε κάποια στιγμή αργότερα? Κοιτάξτε, εγώ ήρθα πέρυσι, πηγαίνουμε τώρα, κάθε χρόνος είναι διαφορετικός. Δεν μπορώ να σκεφτώ μετά από πάρα πολλά χρόνια, αλλά στην παρούσα φάση στην οποία βρισκόμαστε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Είναι κάποια πράγματα εδώ στην Ερίκουσα που είναι θετικά και κάποια που είναι αρνητικά. Αυτό είναι αρνητικό και πρέπει να το διαχειριστώ. Πείτε μου κάποια θετικά για τα παιδιά, για δύο παιδιά που μεγαλώνουν εκεί, νήπια, για να μιλήσουμε για τα δικά σας, τα βιολογικά σας όπως λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, μπορώ να σας το πω συμπεριληπτικά, δηλαδή ότι ό,τι είναι θετικό στην Αθήνα, εδώ γίνεται αρνητικό. Ναι. Και ό,τι είναι αρνητικό στην Αθήνα, εδώ γίνεται θετικό. Ιδίως λοιπόν στην περίοδο που διανύουμε από πέρυσι με τον κορονοϊό και με όλες αυτές τις καταστάσεις, πιστέψτε μου ότι εδώ ελευθερωθήκαμε. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε αυτή την πίεση, ούτε το φόβο, αλλά ούτε και την πίεση των μέτρων. Τι πληθυσμό έχει η Ερίκουσα, πάνω κάτω? Λοιπόν, ο πληθυσμός της Ερίκουσας πρώτον είναι ανομοιογενής, γιατί πέρα από τους Έλληνες έχουμε πάρα πολλούς από την Αλβανία, την Ιταλία, και αυτό δημιουργεί μεγάλες εισροές και εκροές συνεχώς. Δεν μπορώ να σας πω. Άρα δεν είναι σταθερό, μάλιστα. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Κατάλαβα. Ακριβώς, έτσι. Είναι πάντως ένα πανέμορφο νησί. Πραγματικά εγώ όσο θα είμαι εδώ περιμένω οποιονδήποτε από, και από την Ελλάδα, ενώ τη Βόρεια που κατάγομαι εγώ, την Κοζάνη και από οπουδήποτε αυτό άλλο. Αυτό θα σας ρωτούσα. Δεν είστε από την Κέρκυρα, δεν είστε από κάπου εκεί. Κατάγομαι από την Κοζάνη που είναι ένα τελείως διαφορετικό τοπίο. Βέβαια, βέβαια, σωστά. Ναι, και θετικό και από κοινωνικής απόψεως και άλλων απόψεων μέρος. Πείτε μου κάτι για τους μαθητές σας πια, για τα άλλα σας παιδιά επομένως. Ναι, έτσι ακριβώς. Πόσο σημαντική είναι αυτή η σχέση, πιστεύετε, η σχέση με τη δασκάλα ή με το δάσκαλο?
Σε ένα νησί τόσο μικρό, σε μια έτσι μικρή, μικρή κοινωνία. Κοιτάξτε, από εκεί προσπαθούμε να αντλήσουμε τα θετικά και να τα διωγγώσουμε. Δηλαδή, η σχέση που αναπτύσσεται και με τα δικά μου βιολογικά παιδιά του νηπιαγωγείου, αλλά και με εμένα και πέραν του σχολείου, δεν είναι σχέση δασκάλα-μαθητή. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και αυτό εκεί συνεχώς βάζω λιθαράκια, βάζω λιθαράκια. Γιατί και αυτά τα παιδιά, τα μεγάλα μου παιδιά, θα φύγουνε. Και θέλω η εμπειρία τους εδώ στην Ερίκουσο να είναι μοναδική. Δηλαδή προσπαθώ τα αρνητικά να τα μειώσω όσο γίνεται και όσο περνάει από το χέρι μου. Δεν μπορώ να αλλάξω ούτε τον πληθυσμό, ούτε κάτι άλλο. Προφανώς. Αλλά προσπαθώ να τα μειώνω, να αυξάνω τα θετικά για να μείνει η εμπειρία θετική. Να είναι το πρόσημο θετικό στην πράξη. Γυμνάσιο δεν έχει, σωστά? Όχι, 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 δεν έχει. Άρα επομένως, τα παιδιά πηγαίνουν στη, μετά στην πολύ Κέρκυρα. Σωστά. Πολύ σωστά, ναι, ναι. Κυρία Ρούση, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί εγώ μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Το μήνυμα μόνο που θα ήθελα να σας δώσω είναι αυτό, ότι αν πάρθει μια απόφαση, ακόμα και σε ένα κριτικό μέρος, αν σκεφτόμαστε θετικά και θέλουμε τον αγώνα στη ζωή μας, θα γίνει κάτι όμορφο. Το κρατάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ, να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Αποστολή Αρούση, δασκάλα στο Δημοτικό, ας την πω Ερίκουσα λοιπόν, όπως τη λένε οι ντόπιοι, σε ένα από τα διαπόντια νησιά βόρειο-δυτικά της Κέρκυρας.